παιδιά, τι θα πάρετε? Οικονομία, πολιτική, αθλητικά, γκόσι, Hollywood, επικαιρότητα. Έφτασε! Καλησπέρα, παιδες. Τι έχουμε, τα καταφέρατε? Τον φάγατε και το Μάρτιο εκτός από τον μπακαλιάρο με τη σκορδαλιά? Κάντε χα να μυρίζω ανάσες. Δευτέρα 26 Μαρτίου σήμερα, αν δεν το πήρες χαμπάρι, άλλαξε η ώρα. Είναι 2 και κάτι. Είδες ήλιο και ζέστη? Κράτα μόνο το δεύτερο, γιατί με βροχή θα τη βγάλεις αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας από σήμερα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει σε Θράκη, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία και ανατολική Στερεά. Ελπίζω να μην κατέβασες καλοκαιρινά. Μόνο στην Αθήνα ήταν cool τα πράγματα στην παρέλαση, αφού είχαν πάρει υπερβολικά μέτρα και κουβάλισαν αστυνομία από όλη την Ελλάδα. Με καθυστέρηση 10 λεπτών άρχισε η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, αφού ο κόσμος φώναζε συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του μνημονίου. Επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάτρα, τα Χανιά, τον Πειραιά, τη Λάρισα και άλλες πόλεις. Ενώ στο Ηράκλειο τα επεισόδια και η χρήση χημικών από την αστυνομία είχε ως αποτέλεσμα η παρέλαση να διακοπεί και τελικά να μην ξαναρχίσει ποτέ, παρά τις εκκλήσεις ακόμα και του Αρχιεπισκόπου. Δύο περιπτώσεις μαθητών στην Πάτρα που συμμετείχαν στην παρέλαση απαθανατίστηκαν να στρέφουν την ανοιχτή παλάμη τους στην εξέδρα των επισήμων. Είναι εδώ, είναι κοντά μας, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Κλιμάκια της Τρόικα είναι στην Αθήνα για να υποδείξουν από πού θα περικοπούν δαπάνες και ποιες αποκρατικοποιήσεις θα τρέξουν πρώτες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Λουκάς Παπαδήμος πρέπει να έχει έτοιμο το προσχέδιο περικοπών στο δημόσιο και τα επιδόματα ύψους τουλάχιστον 11,5 δις ευρώ, ώστε αμέσως μετά τις εκλογές η επόμενη κυβέρνηση να καταλήξει στο νέο πακέτο μέτρων για τη διετία 2013-2014. Πρεμιέρα χθες για το Ελλάδα έχει ταλέντο, με την Ευγενία Μανολίδου να μπλέκεται σε καυγάδες με το καλησπέρα σας. Όπως έχετε και εσείς στο στόμα και βγαίνετε στις εφημερίδες και λέτε ότι εγώ βγαίνω από το σπίτι μου μόνο με ταγιέρ και με καλά ρούχα και με περιποιημένα μαλλιά, τώρα που είμαι κυρία Υπουργού, κυρία Μανολίδου. Και να η στιγμή που περιμένεις, η ώρα που ζητάς. Δες τι να γυρίζει, μπάλα είναι. 26 γκολ μπήκαν στην 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Νίκες για τον Ολυμπιακό που τσάκισε τον Αστέρα Τρίπολης με 7-2. Ο Παναθηναϊκός ψιλοχλιαρός πέτυχε ένα γκολ κατά του Όφη. Ο ΠΑΟΚ στην καλύτερη του εμφάνιση πέτυχε 4 τέρματα στην Κέρκυρα, ενώ ο Άρης νίκησε 4-2 τον Πανιόνιο. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε επιβράβευσε τους παίκτες του Ολυμπιακού με διήμερο ρεπό. Σήμερα και αύριο λοιπόν για τους Πειραιώτες έχει ξεκούραση. Καλούς καφέδες! Δεν ξέρουν ποια μέτρα να κρατήσουν και ποια να πάρουν πίσω εκεί στο οικονομικό, αφού σήμερα το πρωί ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, κύριος Οικονόμου, όνομα και πράγμα, ανακοίνωσε ότι τελικά η ημιυπαίθρη δεν θα θεωρείται τεκμήριο. Την πρώτη της εμφάνιση ως συμπαρουσιάστρια ιταλικού σόου έκανε η Ρία Αντωνίου στο Rai Uno. Καλέ, εκεί στην Ευρώπη μας στέλνουν κολλασμένα ως χώρα. Η Μέρκελ έδωσε συνέντευξη στο BBC και είπε ότι θα ήταν καταστροφικό αν η Ελλάδα εγκατέλειπε την Ευρωζώνη. Ραφτείτε, έχουμε γάμο. Ο Σταύρος Νιάρχος είναι 1,5 χρόνο με την Τζέσικα Χάρτ και θα περάσουν το Πάσχα στην Ελλάδα. Στα πηγαδάκια του διεθνούς Jet Set συζητιέται πως ο Σταύρος Νιάρχος είναι έτοιμος να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Κοριτσογιασπίτες και κοριτσογιασπίτισες, σας εύχομαι ένα σούπερ υπόλοιπο μέρας και ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας για αύριο λίγο μετά τις 2. Πολλά, 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 πολλά φιλιά!